Τώρα κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ του Δήμου Κομωτινής και των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην παραλιακή ζώνη. Ένα θέμα το οποίο επίσης συζητήθηκε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο με τον Δήμαρχο Γιώργο Πετρίδη να αναφέρει πως στόχος είναι η τουριστική ανάπτυξη με πλαίσιο συγκεκριμένο. Γι' αυτό και άμεσα, όπως είπε ο κύριος Πετρίδης, θα θέσει σε διαβούλευση στρατηγικό σχέδιο για να ακουστούν όλες οι προτάσεις. Οι εντάσεις στην παραλιακή ζώνη του Δήμου Κομωτινής και αυτό το καλοκαίρι δεν λείπουν. Όλοι όσοι δραστηριοποιούνται στις παραλίες του Φαναρίου, της Αρρωγής, της Μέσης και της Μολυβωτής, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Κομωτινής, οφείλουν να σέβονται τους κανονισμούς και να μην προκαλούν προβλήματα με τη συμπεριφορά τους. Πρόκειται για πολυσύχνασες παραλίες και όλα θα πρέπει να γίνονται ξεκαθάριστα, ο κ. Πετρίδης, βάσει της νομοθεσίας. Στόχος άλλωστε είναι η τουριστική ανάπτυξη, αρκεί αυτή να γίνεται σε πλαίσιο συγκεκριμένο. Εμείς ως διοίκηση του Δήμου και πέρσι και φέτος τηρούμε μία στάση τέτοια ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει η παραλία του Δήμου μας. Κάποιοι δεν το έχουν σεβαστεί αυτό. Και δεν το έχουν σεβαστεί όχι προς όφελος της διοίκησης του Δήμου προς Θεού, δεν το έχουν σεβαστεί καταρχήν προκειμένου να προστατεύσουν τα δικά τους επιχειρηματικά συμφέροντα και δεύτερον προκειμένου να μας βοηθήσουν και εμάς στο να απολαμβάνει ο κόσμος του Δήμου μας και όχι μόνο της ευρύτερης περιοχής, τις πολύ ωραίες παραλίες του Φαναρίου, της Αρρωγής, της Μέσης. Εμείς από τη δικιά μας μεριά κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και πολλές φορές και παραπάνω από αυτά τα οποία θα έπρεπε να κάνουμε, προκειμένου οι παραλίες αυτές να είναι με έναν ωραίο τρόπο η αιχμή του δώρατος της τουριστικής έτσι, προβολής της περιοχής μας. Μάλιστα, στο Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίστηκε ο Δήμος να αγοράσει ομπρέλες και ξαπλώστρες, τις οποίες δωρεάν θα μπορούν να τις χρησιμοποιούν οι δημότες. Πήραμε και μια απόφαση σήμερα τροποποίησης, αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτσι ώστε ο Δήμος Κομωτινής να έχει την ετοιμότητα να παραγγείλει ξαπλώστες και ομπρέλες εφόσον να βαγίσουν τα πάντα, προκειμένου οι συνδημότες μας δωρεάν πλέον με τις ομπρέλες και τις ξαπλώστες του Δήμου Κομωτινής να μπορούν να απολαύσουν τις παραλίες. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, δεν είμαστε και θεοί. Κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και όπως είπα και προηγουμένως, κάνουμε και περισσότερα από αυτά που θα έπρεπε ενδεχομένως να κάνουμε. Ο κύριος Πετρίδης αναφέρθηκε και στο νέο οργανωμένο σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης, το οποίο, όπως είπε, θα το θέσει σε διαβούλευση μέσα στο καλοκαίρι, προκειμένου όλοι όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν τις προτάσεις τους και να ψηφιστεί τον Οκτώβριο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μία από τις αιτίες που ο τουρισμός στην περιοχή μας, όχι μόνο στο Δήμο μας, είναι στην χαμηλή κατάσταση και στις χαμηλές συνθήκες τις οποίες είναι ακριβώς ότι ποτέ δεν υπήρξε μία οργανωμένη αντιμετώπιση και μία οργανωμένος σχεδιασμός για τον τουρισμό. Πρόθεσή μας ήταν να το κάνουμε αυτό την πρώτη χρονιά. Δυστυχώς η ένταση και η ποικιλομορφία των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε και αντιμετωπίσαμε την πρώτη χρονιά και συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε, μας έχει ρίξει ένα χρόνο πίσω στον αρχικό μας σχεδιασμό. Ωστόσο, ποτέ δεν είναι αργά. Όταν επί δεκαετίες δεν υπήρξε κάτι τέτοιο, ποτέ δεν είναι αργά. Ας έχουμε ένα χρόνο καθυστέρηση, προκειμένου τους επόμενους μήνες να ολοκληρώσουμε αυτό το σχέδιο.